Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια έκτακτη είδηση, με μια τελευταία είδηση της στιγμής. Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στον Ευωϊκό Κόλπο. Ο πρώην Υπουργός του Πασόκ βρέθηκε νεκρός. Ισορρός του βρέθηκε ένα ναυτικό μίλι μακριά από το σημείο που είχε εντοπιστεί το σκάφος του ανοιχτά της Ερέτριας. Είχε πάει βόλτα με το σκάφος στα νησάκια απέναντι από την Ερέτρια της Εύβοιας, όταν χάθηκαν τα ίχνη του και η σύζυγός του ενημέρωσε το λιμενικό. Υπήρξε, να σημειώσουμε, μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετείχαν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, 2 αλιευτικά και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο υπάρχει και ομάδα υποβρυχίων αποστολών προκειμένου να κάνουν έρευνες, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά καλές. Ο Σύφης Βαλιράκης εξελέγει πρώτη φορά βουλευτή το 1997 και έχει διατελέσει υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και φυσικά τα θερμά συλληπιτήρια από την ομάδα και η οικογένεια του Blue Sky στην οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη. Ξεκινάμε όμως μετά της Κολκικίνης. Ένα ακόμη όπλο ενάντια στον κορονοϊό προσθέθηκε στο πρωτόκολλο θεραπείων για χρήση σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου με την έγκριση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Το φθηνό καρδιολογικό φάρμακο μπορεί να μειώνει την θνητότητα, αλλά δεν είναι πανάκια, τονίζουν οι ειδικοί επιστήμονες. Η ένταξη της κολγικίνης ενός φθηνού και παλιού αντιφλεγμονώδους φαρμάκου στη φαρέτρα κατά του κορονοϊού φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Το πράσινο φως για να μπει η κολγικίνη στο πρωτόκολλο θεραπείων από του στόματος σε ασθενείς έδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας μετά τα αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα. Μιλάμε για έξωνοσοκομιακή χρήση, που και αυτό είναι το σημαντικό, ξέρετε, δηλαδή σε ανθρώπους με θετική PCR. Με θετικό τεστ κορονοϊού, ναι. Δηλαδή ανθρώπους που νοσούν με οποιοδήποτε στάδιο βαρύτητος και οι οποίοι είναι εξωνοσοκομιακοί. Και βέβαια και νοσοκομιακά μπορεί να δοθεί, όχι βέβαια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και μια ελληνική μελέτη, η οποία είχε δημοσιευτεί πριν από μερικούς μήνες. Περιμένουμε τώρα την πλήρη παρουσίαση των δεδομένων της μελέτης και τη δημοσίευσή της, αλλά είναι ένα φάρμακο το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να προσθεί στα άλλα φάρμακα τα οποία έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς που νοσούν από COVID-19, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν προγνωστικούς παράγοντες ότι θα επιδεινωθεί η κατάστασή τους. Η καναδική μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19 μείωσε κατά 44% τη θνητότητα, 25% την νοσηλεία και 50% την ανάγκη διασωλήνωσης. Η χορήγηση του φαρμάκου θα μπορεί να γίνει σε όλους τους ασθενείς άνω των 60 ετών που έχουν θετικό μοριακό τεστ ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι υποκείμενα νοσήματα. Επίσης, θα χορηγείται σε ασθενείς από 18 έως 60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό πάνω από 38 για τουλάχιστον 48 ώρες. Στα υποκείμενα νοσήματα συγκαταλέγονται ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το άσθμα, η καρδιακή ανεπάρκεια και η στεφανιαία νόσος. Βέβαια, κανένας δεν δίνει ένα φάρμακο αν δεν είναι με την έγκριση του γιατρού, και αυτό που έχει σημασία ότι για να πάρεις την κολχικίνη, όπως σωστά αποφάσισε η Επιτροπή που ήταν και στη μελέτη, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις θετικό μοριακό τεστ, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το πάρεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά σιγά σιγά θα δούμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι. Θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Δεύτερον, υπάρχουν και αντεμβήξεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να την πάρουν την κολχικίνη. Ποιοι είναι αυτοί? Με υπατική νόσο βαριά, με νεφρική νόσο βαριά, με νευρομυϊκή νόσο, ασθενείς οι οποίοι παίρνουν κυκλοσπορίνη, τέλος πάντων φάρμακα διάφορα. Άρα ο γιατρός μόνο μπορεί να αποφασίσει ποιος θα πάρει το φάρμακο αυτό. Θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό μέσω μοριακού ελέγχου πριν χρειαστεί να νοσηλευτούν. Ιδανικά, η χορήγηση της κολχικίνης θα γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο ή 48 ώρες μετά τη διάγνωση.
Για ακόμα μία ημέρα στην Αττική βρίσκονται τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα κορονοϊού. Συγκεκριμένα στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται τα 162 από τα συνολικά 334 κρούσματα. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 26 καταγεγραμμένες μολύνσεις. Εν τω μεταξύ, συνολικά 34 κρούσματα της Βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού έχουν εντοπιστεί έως τώρα στην Ελλάδα. Συναγερμός έχει σημάνει όμως τις υγειονομικές αρχές της Μαγνησίας, καθώς σε γυροκομείο στο χωριό Κανάλια ανιχνεύτηκαν 33 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Πρόκειται για 28 ηλικιωμένους τροφίμους του γυροκομείου και 5 ακόμη άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό. 24, να πούμε, είναι οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες, ενώ 288 είναι διασωληνωμένοι. Θετικό στον κορονοϊό τώρα διαγνώστηκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος, ενώ και ο γιος του Αλέξη Τσίπρα είναι θετικό στον ιό και έχει τεθεί μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την υπόλοιπη οικογένεια σε καραντίνα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου, τώρα στην Πάτρα, μεταφέρθηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι 9 ημερών μαζί με τη μητέρα του, καθώς έπειτα από έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Θετικοί όμως στην νόσο COVID-19 βγήκαν και ο πατέρας μαζί με ακόμη ένα παιδί, ενώ το τρίτο παιδί της οικογένειας είναι αρνητικό. 13 τώρα άτομα εντόπισε η αστυνομία να γιορτάζουν τα γενέθλια νεαρής παρά τους περιορισμούς σε μισθωμένο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόστιμα 3.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε έναν άντρα και μία γυναίκα που διοργάνωσαν το πάρτι παρά τα περιοριστικά μέτρα. Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν άλλα 11 άτομα, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 300 ευρώ. Και από τα πάρτι στη συμπρωτεύουσα πάμε και στα παράνομα πάρτι που διοργανώνονται στο Λονδίνο, παρά την γενικευμένη καραντίνα που ισχύει στην Βρετανία. Τα πρόστιμα έπεσαν τσούχτερα στο Κένσινγκτον, όπου 300 Βρετανοί συγκεντρώθηκαν να διασκεδάσουν, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια με τους αστυνομικούς. Παράλληλα, διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν χθες σε Ισπανία και Τσεχία. Την δυσαρέσκειά της δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ώρα προς τις εταιρείες Pfizer και AstraZeneca, που μειώνουν αλλά και καθυστερούν τις παραδόσεις των εμβολίων στις χώρες. Καθημερινό φαινόμενο τείνουν να γίνουν τα παράνομα πάρτι στο Λονδίνο, με τις αρχές να έρχονται αντιμέτωποι με μεθυσμένους Βρετανούς που δεν τηρούν στο ελάχιστο τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι οι συμμετέχοντες θα κινδυνεύουν με πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν έως τις 7.200 ευρώ. Σε άλλα μέρη της Αγγλίας, κάποιες pub επιμένουν να ανοίγουν παρά το συνολικό lockdown, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει περισσότερους από 1.300 θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο. Στη Γερμανία, που θρυνεί μέσα σε μία ημέρα σχεδόν 13.000 ανθρώπους, σε καραντίνα τέθηκε ένα νοσοκομείο στο Βερολίνο, καθώς 14 ασθενείς και 6 μέλη του προσωπικού διαγνώστηκαν θετικά στον ιό. Την ίδια ώρα, η χώρα παραγγέλνει 200.000 δόσεις της θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων, το κοκτέιλ δηλαδή που έλαβε και ο Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις κατά της μάσκας και του εμβολίου πραγματοποιούνται στην Τσεχία αλλά και στην Ισπανία. Οι πολίτες αντιδρούν στα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, κραυγάζοντας ελευθερία και καταγγείλοντας την απάτη, καθώς για εκείνους ο ιός δεν υπάρχει. Η Ολλανδία ζει ξανά απαγόρευση κυκλοφορίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νέα κέντρα καραντίνας χτίζει και η Κίνα υπό τον φόβο επιστροφής του ιού στην χώρα. Παράλληλα, εμβολιάστηκε και ο Bill Gates. Και όλα αυτά την ώρα που οι εταιρείες Pfizer και AstraZeneca ανακοινώνουν καθυστερήσεις αλλά και μειώσεις στις παραδόσεις των εμβολίων, με την Ιταλική κυβέρνηση να προχωρά στην λήψη νομικών ενεργειών εναντίον τους, έχοντας ως στόχο την διασφάλιση των δόσεων και όχι την επιδίωξη αποζημιώσεων. Θα είναι καταστροφικό για όλους ένα τρίτο αυστηρό απαγορευτικό lockdown, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορίου, σχολιάζοντας φυσικά τις ουρές αλλά και τον συνωστισμό που παρατηρήθηκε και χθες αλλά και σήμερα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μήνυμα μηδενικού εφησυχασμού στέλνουν και οι ειδικοί επιστήμονες που ανησυχούν για τις συνέπειες της αυξημένης αυτής κίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Αυτές οι εικόνες με τον συνωστισμό στην κεντρική οδό της Ερμού προκαλούν την ανησυχία των ειδικών επιστημόνων για ένα πιθανό τρίτο κύμα κορονοϊού, αλλά και τον ανθρώπο της αγοράς που παρά την ικανοποίησή τους για την καταναλωτική κίνηση κρούν το καμπανάκι του κινδύνου. Εδώ πρέπει να ανοίξουμε το δεύτερο πνεύμονα της οικονομίας που είναι το λιανεμπόριο και το κάναμε. Και είπαμε ότι θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε, καταρχήν να δείξουμε αυτοσεβασμό στο πρόσωπό μας και στους οικείους μας και να προστατευτούμε προκειμένου να αποφύγουμε ξανά ένα τρίτο lockdown το οποίο πρέπει να ακουστεί. Σωστά. Θα είναι καταστροφικό για όλους. Έτσι. Όχι μόνο για το υγειονομικό σύστημα. Οι πολίτες φορούν την μάσκα τους και τηρούν τα μέτρα. Ωστόσο, βρίσκουν και τεχνάσματα για να παραμείνουν στην αγορά περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο των 2 ωρών. Να μην εφησυχάζουμε είναι το μήνυμα των λοιμοξιολόγων. Κινήσαμε μια εβδομάδα, μπορεί στην τρίτη εβδομάδα, ελπίζω να παραμείνει αυτό και στην τέταρτη, να μην αρχίσει ο κόσμος να λέει εντάξει δεν ανέβηκα τα κρούσματα, άρα δεν πειράζει, δεν φοράω μάσκα εδώ ή δεν πειράζει και πιο κοντά. Πρέπει να μείνουν αυτά τα μέτρα ευλαβικά με την ίδια ένταση από την πρώτη στιγμή. Οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονταν μπροστά στα εμπορικά καταστήματα και έκαναν περιπολίες, προχωρώντας σε ισχυρές συστάσεις και συνεχείς ελέγχους. Αλλάζουμε τώρα κλίμα με χαμηλές προσδοκίες. Ξεκινά αύριο το πρωί στην Κωνσταντινούπολη ο 61ος γύρος διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά από μια δύσκολη χρονιά που έφερε τις δύο χώρες στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου με πολλές εντάσεις και ακόμη περισσότερα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Μετά από 5 χρόνια που διακόπησαν οι συνομιλίες, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι και πάλι ο πρέσβης επί τιμή Παύλος Αποστολίδης. Με σύνθημα Όλα στο τραπέζι προσέρχεται η Άγκυρα στη συνομιλία. Ενώ η Αθήνα απορρίπτει κάθε άλλο αντικείμενο συζήτησης πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και της υβαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη φυσικά τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σε αυτό το κλίμα, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών θα συνέλθουν για να διατυπώσουν τις θέσεις τους, να δουν πού και αν υπάρχουν συγκλήσεις και πιθανώς να ορίσουν την ημερομηνία του επόμενου γύρου που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Αθήνα και Άγκυρα, παραμονές της έναρξης των διερευνητικών επαφών, προβαίνουν σε κινήσεις πάντως οι οποίες δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία. Η Ελλάδα ανήμερα των συνομιλιών υπογράφει την αγορά των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ, ενώ ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν επόπτευσε χθες την καθέλκυση της πρώτης τουρκικού σχεδιασμού και κατασκευής φρεγάτας κλάσης Ινσταμπούλ. Gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Καλωσορίζω μέσω Skype στο κεντρικό δελτίο του σταθμού τον εκλεκτό δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μαρδά, έχουμε λίγες ώρες μας χωρίζουν από τις διερευνητικές επαφές. Θα μπορούσαμε όμως να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν οι ίδιες οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να δούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα όλων αυτών. Με δύο λόγια θα πω την προϊστορία των διερευνητικών επαφών, που αυτή η προϊστορία προσδιορίζει και το σήμερα. Μετά την κρίση του χώρα τον Αύγουστο του 1976, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, για να αποφύγει ένα πόλεμο, δέχτηκε να παγώσουν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις σε όλο το Αιγαίο. Και δέχτηκε συνομιλίες σε επίπεδο διπλωματικών αντιπροσωπιών. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν πολλά, η υφαλοκρηπίδα και ένα αέριος χώρος. Εκεί για πρώτη φορά επισήμως ο Τούρκος αντιπρόσωπος Γκιούρον, απευθυνόμενος στον Έλληνα αντιπρόσωπο Ρούσο, είπε ότι θέλουμε προκαταβολικά το 25% του Αιγαίου. Mm-hmm. Και ο Έλληνας αντιπρόσωπος είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, διότι είναι αυθαίρετη αυτή η μοιρασιά. Αυτό το 25%, 40 χρόνια μετά, τώρα δηλαδή, είναι ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, που χωρίζει το Αιγαίο έτσι. Και βάζει μέσα τα νησιά μας, Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Σάμο, Δωδεκάνηση. Οι επόμενες συνομιλίες ήταν το 1987, μετά την κρίση του Μάρτη του 87, επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο Ανδρέας μετά από 3 μέρες απειλής έκανε και αυτός πίσω και πήγε στον Ταβός τον επόμενο χρόνο και δέχθηκε για πρώτη φορά, ενώ αρνιόταν για το θεωρούσε εθνική υποχώρηση, να καταγραφούν όλες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και εκεί βέβαια έμεινε στον αέρα. Μετά είχαμε τις διερευνητικές επισημήτη μετά την κρίση τα ίμια κιόλας. Των ημείων,
μετά το 1996, το 2002-2003 είχαμε συνομιλίες και ο Έλληνας αντιπρόσωπος δέχτηκε η Ελλάδα να μην προχωρήσει σε πλήρη επέκταση των 12 μιλίων, αλλά επιλεκτικά να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα αλλού 8, αλλού 10, εκεί που δεν ενοχλεί την Τουρκία, και στην Ηπειρωτική θάλασσα να πάει 12, δηλαδή στην Εύβοια. Που δεν θα ενοχλούσε πρακτικά κανέναν. Διαπραγμάτευση. Αν το πάρουμε μετά, έτσι. Μετά συνεχίστηκαν αυτές οι διερευνητικές και επί Πρωθυπουργία Τσίπρα, ο οποίος προσπάθησε και αυτός να μιλήσει με το θηρίο για να μην γίνει κάποια κρίση. Και επίσης να θυμίσω ότι και επί Πρωθυπουργία Αντώνη Σαμαρά με Υπουργό Εξωτερικών τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το 2013. Έγινε και εκεί διάλογος, έγινε διάλογος που πήγε και αυτό στον αέρα. Και φτάσαμε στο σήμερα. Μετά από 82 ημέρες παράνομων ερευνών, ο ένας πρωθυπουργός δέχθηκε να γίνουν αυτές οι συνομιλίες, βέβαια υπό το καθεστώς απειλής πολέμου. Και πάμε να δούμε ακριβώς, είχαμε και το κάζους Μπέιλι, πάμε να δούμε το τι περιμένουμε, γιατί μπορεί να θεωρείται ότι κάνει μια επίθεση γοητείας, όπως το λέμε και εμείς στα τηλεοπτικά μέσα, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς την Αμερική η Τουρκία. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει η εμπριστική ρητορική και δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, γιατί θέλουν διευρυμένη την ατζέντα στις διερευνητικές επαφές. Οπότε, κύριε Μαρδά, ναι, τι περιμένουμε για αύριο? Να συμπληρώσω ότι την Παρασκευή ο Τσαβούσογλου, αφού είδε τις κεφαλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στους δημοσιογράφους τους Τούρκους ότι εμείς επιμένουμε στην αιτία πολέμου αν η Ελλάδα προχωρήσει στην επέκταση των 12 μιλίων στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Περιμένουμε πολλά ή τίποτα. Όταν γίνονται συνομιλίες, υπάρχει πάντα και το στοιχείο της έκπληξης. Δεν ξέρεις τι χαρτί θα παρουσιάσει η αντιπροσωπεία του Ερντογάν ή και τι χαρτί θα δείξει η δική μας πλευρά. Λέω λοιπόν, μήπως η δική μας πλευρά πει ότι, ξέρεις, στον Τούρκο αντίπαλο, στον απέναντι διπλωμάτη, του πει ότι, ξέρεις, θέλετε να συζητήσουμε την επιλεκτική επέκταση των χωρικών υδάτων. Αμέσως εκεί, όπως και το 2002 επισημείτη, είμαστε σε μια συμβιβαστική στάση. Κάνουμε κάποιες μήνυ υποχωρήσεις. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι και το 2002 δεν έχουμε από την πλευρά της Τουρκίας μια αντίστοιχη υποχώρηση. Γιατί, ας πούμε, λέω θεωρητικά, σαν ένα σενάριο, η Ελλάδα υποχωρεί σε ένα σημείο και λέει δεν θα επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα σε όλα τα νησιά στα 12 μίλια, θα αφήσω διαδρόμους για να περνούν τα πλοία από διεθνή ναυσιπλοϊκή πλευρά κλπ. Η Τουρκία τι μας δίνει? Η Τουρκία μέχρι τώρα δεν δίνει τίποτα. Ακριβώς. Η Τουρκία τα θέλει όλα. Και η Τουρκία θέλει όλα το μισό Αιγαίο. Το μισό Αιγαίο. Τώρα, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε διπλωμάτης, ούτε πολιτικός, να παίζω τις κουμπάρες, σύμφωνα με την εύστοχη δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω, έτσι, μωμά θα εξηγήσω στο τηλεοπτικό μας κοινό, έτσι, το οποίο είναι μεγάλο τώρα και χαίρομαι γι' αυτό, ότι όταν μιλάμε για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, αναγκαστικά συζητάμε και για την κυριαρχία σε ορισμένα νησιά. Σωστά. Και να δώσω το παράδειγμα. Ας πούμε στην πατρίδα μου τη Χίο. Η υφαλοκρηπίδα από πού αρχίζει και μετρέται? Από το τέλος του βυθού των 6 μιλίων. Από το τέλος δηλαδή των 6 μιλίων στο βυθό μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει στη μέση γραμμή, ας πούμε. Άρα λοιπόν ο Τούρκος θα πει ότι γιατί μετράς? Εγώ δεν αναγνωρίζω το δικαίωμά σου για τα 12 μίλια. Δεύτερον, θα μπει θέμα από ποια νησιά μετράμε. Σωστά. Παράδειγμα, εμάς μας συμφέρει και είναι δίκαιο να αρχίσουμε να μετράμε και από τα Ψαρά που είναι δυτικός της Χίου. Είναι πιο μέσα στο Αιγαίο, να το πω απλά λαϊκά. Η Τουρκία όμως τι λέει? Δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχουν Ψαρά υπό ελληνική κυριαρχία. Γιατί? Διότι λέει δεν τα έχουμε βάλει στη συνθήκη της Λοζάνης στη λίστα. Εμείς πήραμε τα μεγάλα νησιά, αλλά δεν υπάρχουν στη λίστα, θα πει η Τουρκία, ονομαστικά. Όμως τα νησιά μας, έτσι, τα νησιά μας, Χίος, Ινούσες, Ψαρά, αποτελούν ιστορική, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική ενότητα. Ακριβώς. Άρα το θέμα είναι η Τουρκία τώρα, πού θέλει να το πάει?
Απ' τη μια έχουμε τον Biden που μπορεί να πιέσει την Τουρκία. Έτσι, αν και εγώ έχω ένα ερωτηματικό. Απ' τη μια έχουμε τους Ευρωπαίους να θέλουν να κανακεύσουν την Τουρκία. Mm-hmm. Ο στόχος του Ερντογάν είναι να καθυστερήσει και να ρίξει τις ευθύνες μιας αποτυχίας των συνομιλιών στην Ελλάδα. Σωστά. Όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Η δική μου θέση είναι, επειδή έχω μελετήσει όλες τις κρίσεις, mm-hmm. και έχω υπόψη μου και τον φάκελο των πρώτων συνομιλιών του 1976-81. Mm-hmm. Αυτός ο φάκελος συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Η θέση μου, λοιπόν, η άποψή μου είναι ναι στο διάλογο, ναι στην άμυνα. Έτοιμη για σκληρό διάλογο και για σκληρή άμυνα. Θα το δούμε, κύριε Μαρδά. Εδώ πέρα θα είμαστε και θα μας λέτε ακριβώς το τι ακριβώς θα γίνει και αύριο με τις διερευνητικές επαφές. Θα το δούμε αύριο και θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Πάμε εμείς σε χιλιάδες συλλήψεις τώρα. Προχώρησε χθες η ρωσική αστυνομία σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις στήριξης προς τον Αλεξέη Ναβάλνη. Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μόσχας αλλά και άλλων πόλεων για να διαμαρτυρηθούν για τις κυβερνητικές αποφάσεις όσον αφορά στον πολέμιο του Κρεμλίνου με την Αμερική και την Ευρώπη να καταδικάζουν την δυσανάλογη χρήση βίας από τις ρωσικές αρχές. Διαίες συγκρούσεις σημειώθηκαν στη Ρωσία με οργισμένους διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους με αίτημα την αποφυλάκηση του Αλεξέη Ναβάλνη. Τουλάχιστον 40.000 πολίτες συμμετείχαν στη διαδήλωση που έγινε στο κέντρο της Μόσχας, με τη ρωσική αστυνομία να προχωρά σε 3.000 συλλήψεις. Οι αρχές προφυλάκησαν και τη Γιούλια Ναβάλνα για την σύζυγο του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, ωστόσο λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Я вышла, потому что мне не все равно на будущее своей страны. Я люблю свою страну. Διαδηλώσεις υπέρ του Ναβάλνη πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες άλλες πόλεις, σε όλη τη ρωσική επικράτεια, όπως το Βλαδιβοστόκ και το Γιακούτς, όπου ο υδράργυρος έδειξε μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις βίαιες μεθόδους που χρησιμοποίησε η ρωσική αστυνομία εναντίον των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που διαδήλωσαν στη Ρωσία, ζητώντας την απελευθέρωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Οργανιζάτρε, что это было? Призыв, инструкция, мотивация. Вот интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне. Και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ, κατήγγειλε τις μαζικές συλλήψεις και τη δυσανάλογη χρήση βίας, ενώ ανέφερε ότι τα επόμενα βήματα της Ευρώπης σχετικά με το ζήτημα θα τεθούν επιτάπητο στον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει ήδη την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας για την υπόθεση Ναβάλνη. Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών μελών. Ο Ναβάλνη συνελήφθη την περασμένη Κυριακή όταν έφτασε στη Μόσχα αεροπορικός από τη Γερμανία, όπου νοσηλεύτηκε για την δηλητηρίαση που υπέστη το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σιβηρία. Το ρωσικό δικαστήριο διέταξε να παραμείνει υποκράτης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Ξανά στο εσωτερικό, ρύθμιση με την οποία δεν θα παραγράφονται τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μελετά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, το ζήτημα που αφορά στις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατόρου μας δίνει την αφορμή, όπως είπε χαρακτηριστικά, να πούμε ότι δεν μπορούμε πλέον τέτοιου είδους φαινόμενα ούτε να κρύβονται ούτε να υποθάλπτονται. Την ίδια στιγμή συνελήφθη στην ΣΑΜΟ 38χρονος προπονητής που κατηγορείται για τον βιασμό της 21 ετών αθλήτριας της ιστοπλοϊκής, όταν εκείνη ωστόσο ήταν 11 χρονών. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων για την Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας έρχεται στο φως της δημοσιότητας και μια παρόμοια υπόθεση, αυτή τη φορά στον χώρο της ελληνορωμαϊκής πάλης. Μετά την αρχή που έκανε η Σοφία Μπεκατόρου και ο Νίκος Κακραμανάκης, οι αποκαλύψεις για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στη χώρα μας έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Αυτή τη φορά θύμα αποπλάνησης ένα 12χρονο κορίτσι, αθλήτρια στην ελληνορωμαϊκή πάλη, από τον 47χρονο προπονητή της. Η μητέρα σε πρώτη φάση κοίταξε να σώσει το παιδί της και προσπάθησε να του επιστήσει την προσοχή και να του πει: απομακρύνσου από το παιδί μου, αλλιώς θα σε καταγγείλω στην αστυνομία. Αυτός δεν το έκανε αυτό και επακολούθησε η καταγγελία. Το περιστατικό
συνέβη το 2016 και η σχετική καταγγελία έγινε μόλις η μητέρα βεβαιώθηκε για την κατάσταση, κάτι που χρειάστηκε μερικούς μήνες. Το 2012-2013 είχε επισημανθεί αυτό στην Ομοσπονδία, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ διαχειτικός με ανήλικες και γενικά με τις γυναίκες. Πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας δηλώνει ότι δεν γνώριζε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε οριστεί από την Ομοσπονδία υπεύθυνος διαιτησίας και αγώνων. Έπρεπε να καταγράφει οτιδήποτε παραβατικό στο φύλλο αγώνων και στην έκθεση αγώνων και να το καταθέτει στην Ομοσπονδία. Ουδέποτε κατέγραψε κανένα τέτοιο γεγονός, ουδέποτε κατήγγειλε σε μένα προσωπικά τίποτα τέτοιο. Η υπόθεση αυτή ήδη έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και τις επόμενες ημέρες θα εκδικαστεί στο εφετείο. Την ίδια ώρα, τη μη παραγραφή αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρας, τονίζοντας ότι πρέπει να σπάσει η σιωπή. Το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι να σπάσει η σιωπή. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές, προσπαθούμε, προωθούμε κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα επαναφέρουμε μια ρύθμιση η οποία ίσχυε και σε προηγούμενο χρόνο. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα. Θα κάνουμε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον Ποινικό Κώδικα, χωρίς να δημιουργήσουμε άλλες παρενέργειες οι οποίες θα πλήταν στην πραγματικότητα τις συνταγματικά δικαιώματα ή ενδεχομένως μια συνταγματική αναφορά που θα δημιουργούσε άλλου είδους ζητήματα. Οι υποθέσεις αυτές ανοίγουν μια τεράστια συζήτηση και για το πώς διοικούνται τόσα χρόνια οι ομοσπονδίες και το εάν παράνομα διαγράφονται τα σωματεία και οι αθλητές που στυλιτεύουν τις παρανομίες των διοικούντων, σημειώνει η υπερασπιστική γραμμή των καταγγελόντων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.